Αυτόν τον μήνα, 6 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα εμφανιστούν στον ουρανό της Γης σε μια παρέλαση πλανητών. Αν και οι σκοτεινές ώρες της 21ης και της 25ης Ιανουαρίου μπορεί να είναι καλές στιγμές για να τους δείτε, αυτό το θέαμα δεν θα περιοριστεί σε μία ή δύο νύχτες. Θα είναι δυνατό να δούμε την παρέλαση πλανητών οποιαδήποτε καθαρή νύχτα του Ιανουαρίου. Και στην πραγματικότητα, μία ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία θα μας δοθεί τους επόμενους μήνες, όταν ένας ακόμη πλανήτης θα συμμετάσχει στην παρέλαση. Η 21η Ιανουαρίου είναι μια καλή στιγμή για να δείτε το τόξο των πλανητών, γιατί τότε το φεγγάρι φτάνει στο τελευταίο τέταρτο της φάσης του, όταν η μισοφωτισμένη σφαίρα ανατέλει γύρω στα μεσάνυχτα. Αυτό ανοίγει το δρόμο για σκοτεινούς απογευματινούς ουρανούς, αν και η φωτορύπανση δεν θα εμποδίσει τη θέαση των φωτεινών πλανητών. Στις 21 Ιανουαρίου θα είναι δυνατό να δούμε τον Κρόνο και την Αφροδίτη κοντά τον ένα στον άλλο στα δυτικά, με τον Δία να λάμπει στον νότο και τον Άρη στα ανατολικά. Ο ουρανός θα βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά του Δία, ενώ ο Ποσειδώνας θα βρίσκεται ακριβώς πάνω από την Αφροδίτη. Για να δείτε τον ουρανό και τον Ποσειδώνα, ωστόσο, θα χρειαστείτε ένα ισχυρό οικιακό τηλεσκόπιο. Μία ακόμη καλύτερη οπτική μπορεί να προσφέρει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, όταν ο Ερμής θα συμμετάσχει στην παρέλαση πλανητών. Ο μικροσκοπικός εσωτερικός πλανήτης θα βρίσκεται μεταξύ του Κρόνου και της Αφροδίτης, κοντά στον δυτικό ορίζοντα. Επιπλέον, θα μπορούμε να δούμε επίσης ένα λεπτό μισοφέγγαρο ακριβώς πάνω από το Τρίο. Ο Ποσειδώνας, αν και αόρατος με γυμνό μάτι, θα βρίσκεται δίπλα στον Ερμή. Πάνω θα είναι ο Ουρανός, ο Δίας και ο Άρης.